Καλησπέρα, είμαι Αγγελός με βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε ένα από τα αγαπημένα μου ιταλικά ναυπηγεία. Στο προηγούμενο βίντεο, για να το είδε ή το κατάλαβε, ασχοληθήκαμε με ένα από τα πιο ιστορικά ναυπηγεία της Ιταλίας, το οποίο είχε διασκευάσει ένα σωρό ευρετικά οχηματογωγά, που είναι και ο κύριος τομέας της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ασχολιέμαι μόνο με αυτήν την κατηγορία πλοίων. Εμφαντικά, ναι, οχηματαγωγά, σιροδρομικά πλοία και containers, tankers και cargo και εμπορικά πλοία. Αυτές οι 6 κατηγορίες είναι αυτά με τα οποία δουλεύουμε, που είναι μέσα στην ύλη μου. Λοιπόν, το ναυπηγείο που μιλήσουμε σήμερα είναι ένα, και μάλιστα στο τέλος του βίντεο, ανέλησα να το κάνω στο προηγούμενο που ανέλησαμε το από Ανία, το τελευταίο βίντεο που ανέβασα, θα το κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Τι θα κάνουμε, θα σας δείξω και μερικά πλοία που έχουν σεβαστεί τόσο σε αυτό το ναυπηγείο που θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά και στο Φικανικέρι. Γιατί στα δύο βίντεο που έκανα για το Φικανικέρι και θεώρησα, μάλλον κατάλαβα, ότι τις περισσότερες πληροφορίες που είχα να πω για το Φικανικέρι τις είπα στα δύο προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει. Οπότε θεώρησα ότι δεν χρειάζεται ένα παραπάνω βίντεο για το Φικανικέρι. Βέβαια θα μπορούσα να κάνω ένα παραπάνω για να σα δείξω μόνο τα πλοία που είχα διαβάσει ο Φικανικέρι στην ιστορία του, αλλά ασχίζουμε να σα δείξω στο τέλος αυτού του βίντεο. Μια και τα περισσότερα ναυπηγεία που υπάρχουν στην Ιταλία τα ιστορικά, όπως το Απωανία, όπως το Σαφρανίσμι σήμερα, το Ριουνίτ, το Καστεμάτι, τη Στάμπια, όλα αυτά τα περισσότερα ναυπηγεία της Ιταλίας, τα παλιά ναυπηγεία της Ιταλίας, έχουν εξαγωνευθεί και γίνουν Φικανικέρι που ξέρουμε σήμερα. Στην ουσία, ο Φικανικέρι δεν είναι ένα μόνο ναυπηγείο που κατασκευάζει σε μια περιοχή τη Ιταλία, είναι πέντε ναυπηγεία που κατασκευάζει σε όλη την Ιταλία. Σε κατάλαβα, παιδιά, από την όλη αυτή την ιστορία με τα ιταλικά ναυπηγεία και τα ιταλικά βεντικά και πρωτοαγωγά, ότι οι Ιταλοί, σε σχέση με του Έλληνε, ξέρουν να κατασκευάζουν μεγάλα, γνωστά, γρήγορα, ευδιάχρητα πλοία για αγροπλοϊκές συνδέσεις, τόσο βαρτικά τόσο και εμπορικά πλοία, containers, tankers. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το ναυπηγείο που θα μιλήσουμε σήμερα δεν κατασκευάζει εμπορικά πλοία. Αλλά και ο Φικανικέρι, αλλά και ακόμα και ο Βυζαντίνη που είδαμε στα βίντεο σχετικά, έχει κατασκευάσει εμπορικά πλοία και ρορό για εμπορικές εκμεταλλεύσεις, ας πούμε έτσι. Εκμεταλλεύσεις, που τύπηκα 4 κιλά. Anyway, να σας δείξω πάντα τα πλοία που είχα διαβάσει στο Φικανικέρι, να πάμε κατευθείαν στο σημερινό μας ναυπηγείο. Άντε, για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα σας δείξω τώρα μερικά πλοία που είχα διαβάσει στο Φικανικέρι. Επειδή είναι σημαντικά, είναι ιδιαίτερα, έπρεπε να σας καταδείξει, αλλά το αμέλησα. Πάμε τώρα να δούμε. Θα σας δείξω τώρα σιγά σιγά τα πλοία που είχα διαβάσει. Λοιπόν, είναι αυτά. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό που είχα διαβάσει και στην Αγκώνα. Στην οποία του Φικανικέρι στην Αγκώνα. Αυτό εδώ. Το Παλάντιο. Το επόμενο είναι το Σαν Σοβίνο. Που είχα διαβάσει και το 1989 επίση στην Αγκώνα. Στο Φικανικέρι τη Αγκώνα. Παρόμοια φάση με το ίδιο. Την αδερφά πλοία. Είναι αδερφά από το Α μέχρι το Ω. Νάτο. Σαν Σοβίνο, έτσι λέγεται, Σαν Σοβίνο. Το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για κάποιο διάστημα, αλλά δεν είναι γνωμολόγια στην Ελλάδα. Να το έχω μια φωτογραφία στη Σεραπετσόνα του Παλάντιο, που είναι μέσα Σαν Σοβίνο, που είναι μέσα και σε Σαντα Μαρία 1. Και το τελευταίο είναι το Λογράνο, που θεωρείται και το 1992 στο Παλέρμο. Στην Αφρικά Ναυπηγεία, είδατε στην Αφρικά Ναυπηγεία. Να έδωσε μια πολύ ωραία φωτογραφία μαζί με το Superfast 1. Σουπραφασφαίρης στην Αγκώνα. Να ζω και μια πιο καθαρή φωτογραφία, πιο κοντινό πλάνο. Αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δεν έχουν πάει για σκράπ, υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και έκανε δρομολόγια. Λοιπόν, αυτά είναι τρία πλοία που είχε διαβάσει ο Φικανικέρι. Επίσης, θα το κάνουμε και σε επόμενο βίντεο. Ότι τα περισσότερα ναυπηγεία τη παλιά εποχή τη Ιταλία, όπως σας είπα, έχουν εξαγωνευτεί σε ένα. Ας πούμε, το Αποανία. Μιλάμε που είναι ανεξάρτητο ναυπηγείο. Που κατασκευάζει πλοία έως 250 μέτρα. Ας πούμε το Ρόντριγκες, θα μιλήσουμε σήμερα. Το κύριο ναυπηγείο θα μιλήσουμε σήμερα.
Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν δίνει πλοία επεξεργασία, άλλο να πηγαίνω εκτό του βίντεο. Γιατί θέλω, γιατί σα είπα, δεν θα κάνω άλλο βίντεο για το φιγαντιέρι. Γιατί τα κάλυψα όλα στα δύο προηγούμενα που ανέβασα. Οπότε να ανεβάσω όλα δεν θα έχει τόσο νόημα. Γιατί να φάω το χρόνο μου σε κάτι που μπορώ να κάνω άλλο υλικό, άλλο πράγμα και να αφιερώσω το χρόνο μου σε αυτά που κάνω τα βίντεο. Να αφιερώσω το χρόνο μου σε άλλα βίντεο που αξίζουν τον κόπο. Ούτε από μου μιλήσει καθόλου, α πούμε. Λοιπόν, ας πούμε το Καστεμάτι της Στάμπια, που βρίσκεται στην εσωτερική Ιταλία, συγχωνεύτηκε με το Ρόντεγκες και το Αποανία, στην ουσία και η Ιταλία είναι SPA στο τέλος, και μαζί με το Ριβιά και την Κόσο και το Πιέτρα Λιγκούρε, στην επίσης με την Ιταλία Καναμπηγία σε άλλα σημεία της Ιταλίας, και δημιούργησε το Φιγκαντιέρι σε μια φορά, και πιο παλιά υπήρχε και ο Ιταλ Καντιέρι. Ας πούμε το αναπηγείο καστημάτι της Στάμπια λέγεται Ιταλικαν Κέρι στα ιστορικά του αρχεία. Οπότε το καστημάτι της Στάμπια που θα δούμε σε σωριστό βίντεο, γιατί το έχω ανοίξει το αναλύσω και αυτό. Και μετά βέβαια, στο επόμενο βίντεο θα αναλύσουμε άλλα αναπηγεία, γερμανικά, όχι μόνο ιταλικά, και άλλα αναπηγεία από άλλες χώρες. Και τα ιαπωνικά θα αναλύσουμε. Αλλά θα κάνουμε τα ιαπωνικά, θα τα κάνουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο. Θα τα κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα σα εξηγήσω σε επόμενο βίντεο. Όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, πίσω στο θέμα του Φιγκαντιέρι, να το τελειώσουμε, να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τυρένια, η οποία είναι από τις πιο γνωστές εταιρείες που είχατε διαβάσει παρόμοια φάση πλοία. Λοιπόν, τα περισσότερα πλοία της Ιταλίας δεν έχουν διαβαστεί μόνο στο Φιγκαντιέρι ή το Αποανί ή το οποιοδήποτε άλλο. Ας πούμε, ο Ιταλ Καντιέρι, που στην ουσία δημιουργήθηκε από τις χώρες των αναπηγείων Καντιέρι, Ναβάλι, Λιονίδη και Πιέτα Λιγκούρε, βρίσκεται στην Αγκώνα και την Γένοα, έχουν κατασκευάσει πλοία την Τυρένια. Η Τυρένια είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ιταλία στην αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Έχει και ρορό, και εμπορικά, και βατικά, η τελείωση βατικά. Λοιπόν, αυτό θα αναλύσουμε και το Luigi Orlando, γιατί θα αναβάλει Luigi Orlando σε επόμενο βίντεο, γιατί έχει πολλά πλοία που είναι σημαντικά για την ιστορία. Δεν λες, λέμε, ήσυχη ιστορία. Τώρα, να δούμε λίγο τα... Ας πούμε, αυτό έχουμε σε βασίσει το καστημάτι της Στάμπια, όχι, ναι, δεν είναι ο Φιγκαντιέρι, στην ουσία το καστημάτι της Στάμπια είναι ο Φιγκαντιέρι. Γιατί στην ουσία, όπως είπα και προηγουμένως, συγχωνήθηκαν μεταξύ τους. Ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε συγχωριστά να πηγαίνει, δεν έχουν συγχωνευτεί σε καμία εταιρεία. Έχουν όλα συγχωνευτεί μαζί λοιπόν. Τώρα, έχουμε Πούγλια, Βλάτσιο, Βία Μεντεράνο, τρία αδελφά πλοία για την Βία Μάρε, για μένα την Βιαζόνη του Παλέρμο, η δρομολόγια από το Βόλτερ στο Τέρμινι Μέσε, ένα τρόπο ήταν αυτό που είχα συσκευαστεί στο Φιγκαντιέρι. Τα έχω και σε φορτυπίες αυτά, τα έχω και σε αρχείο. Οπότε μπορεί να περνάς το αρχείο και όχι να σας πούν υπολογιστή. Το Λάτσιο, νάτο, παρόμοια φάση με τα αδελφά του. Μάλιστα τα τέσσερα από τα πάντα αδελφά συσκευάστηκαν στο Van den Gessen. Τα έχω μιλήσει και αυτά σε προηγούμενο βίντεο. Και εδώ έχουμε, έλα φόρτωσε, τα φορτώνει, α το φόρτωσε. Και το τελευταίο είναι αυτό, ας πούμε, το τελευταίο είναι αυτό. Το Πούγλια, Φιγκαντιέρι Ναβάλι Ιταλιάνι στο Παλέρμο. Το Πούγλια στο 1995, Ελλάδα στο 1994 και το Βία Μεντεράνο το 1993. Τα υπόλοιπα έχουν συσκευαστεί στον Βαν ντεν Γκέσεν. Αυτά είναι της Via Mare. Δεν είναι στην ύλη. Στην ύλη μου, βασικά. Λοιπόν, τώρα, τα αδελφά Νομεντάνα, Αουρέλια, Κλόντια, Ντομιζιάννα, Εμίλια και Φλαμινία δεν έχουν σεβαστεί στο Φιγκαντιέρι, αλλά έχουν σεβαστεί στο Ιταλ Καντιέρι, άλλη εταιρεία, τελείως διαφορετική. Που σήμερα δεν υπάρχει ο Ιταλ Καντιέρι, υπάρχει μόνο ο Φιγκαντιέρι στη Θεμένα και ο Βυζαντίνη και ο Φιωπωνία και ο Χειρογονόδρυγγε και σε ένα πηγεία. Η Φιγκαντιέρι συγχωνεύτηκε με την Φιγκαντιέρι και έγινε η Φιγκαντιέρι που ξέρουμε σήμερα.
Αλλά αυτό δεν έχουν συμβαστεί στο Φιλανδία, έχουν συμβαστεί στο Ιταλικά Κέρι, αλλιώς το Κασιμέντι Στάμπια, όπως είναι αλλιώς γνωστό, μαζί με τα υπόλοιπα, με τα αδερφά, το Ραφαέλε, τον Παρτίνο, Μπίθια, Τζάνας, Αθάρα, Νούραγγες και Σάρντεν, έχουν κατασκευαστεί στο Ιταλικά Κέρι. Επίσης στο Φιλανδία έχουν κατασκευαστεί και τα διάσημα πλοία της Μινωάν Λάινς, τα Χρονοσόφες, τόσο Ολυμπία Παλάς, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Μα αυτό είναι το Ολυμπία Παλάς. Όλοι το ξέρετε, είμαι σίγουρος. Όσοι είστε ειδικά στην Ιταλία, στη Βενετία, σίγουρα τον γνωρίζετε. Είναι από τα πιο γνωστά πλοία της Βενετίας. Σε αυτή την εποχή που διανύουμε, σε αυτή τη γενιά, ας πούμε. Αυτή, η γενιά μας, σίγουρα να το γνωρίζετε. Είναι από τα πλοία που είμαι συνέχεια στον Πειραιά, ας πούμε, στην Ιταλία, στην Ιωμένη, στην Πάτρα. Αυτό είναι το Γιώργο Παπαλάς, άλλο πλοίο. Λοιπόν, το Κιδόν Παλάς, ορίστε. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο καινούργιο, είναι πιο παλιό. Αυτά έχουν κατασκευαστεί σαν φικανιέρι. Είπα Τριγκόσο, στη Γένοα, το Κιδόν Παλάς. Ποιο άλλο υπάρχει, υπάρχει και ένα άλλο. Το Κρούιζ Ολυμπία, το μεγαλύτερο κρούιζ φέρι της Ελλάδας, και πέρασε τον Ευθύνο Βενιζέλο. Δεν είχα κατασκευαστεί στην Ιταλία ο Βενιζέλο, θα μπορούσα να είχα κατασκευαστεί, είχα κατασκευαστεί στην Πολωνία. Σαν να φύγει που το έχει κλείσει. Αυτό να σε αυτά τα δούμε και να μιλήσουμε με το Καστεμάτι Στάμπια. Σας είπα, Καστεμάτι Στάμπια, που ήταν την εποχή σας που ήταν η Τάρκαν Κέρι, τώρα πλέον φύγαν Κέρι, όπως λέμε σήμερα. Τα αναπηγή ήταν στις Αυγές, ωραία στο Βεζούβιο, ας πούμε. Ορίστε, αυτό είναι το Χρυς Μπαρσελώνα, του Γκριμάλντι. Ο Γκριμάλντι, παιδιά, είναι στην ABC Σελώνα, στην Attica Group. Έχει την Blue Star, τη Μινό, την Ανέκ, την Super Fast, την Ανάθεκα Μάρκο Λίνς και είναι κοντά να αποκτήσει και την κύριο Γκριμάλντι. Να κάνει ομολόγια στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ όμορφα πλοία, είναι πολύ όμορφα φέρι, τα μείνετε μέτρα στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Παίρνουν πάνω από 2.300 επιβάτες. Είναι χωρίς φέρις, είναι μόνο Βατικάνη και χωρίς φέρις. Και εδώ έχουμε τον Chris Europa, αδερφό του Chris Olympia, που είναι της Minoan Lines του Grimaldi. Για τον ομολόγιο της Αγχώνας. Αυτό έχουν συμβαστεί ο Άλλος και την Αστελμάδα της Στάμπια. Και τώρα έχουμε εδώ και το πόντο του γνωστός Παλάς. Το οποίο σημαίνει... Α, τα έχω και σε φωτογραφίες. Κακό σας άρχισα από την υπολογιστή, τα έχω και σε φωτογραφίες, θα φτιάξει. Για το σήμα το πόντο γνωστό Παλάς, θα συμβάσει και το 2000, στο Σέστη Καντιέρ Ναβάλε, την Καντιέρα είναι και αυτό το Ιταλικό ναυπηγείο. Σήμερα κάνει νομολόγιο χωρίς Μποναρία, είναι ο Γκριμάλντι. Αλλά είναι θέμα ορών να έρθει και πάει στην Ελλάδα. Για να κάνει πάλι νομολόγιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, είδαμε και τις Μινόαν Λάινς, τα πλοία που έχουν συμβάσει στο Φικανκέρι. Και τώρα για να τελειώσουμε το Φικανκέρι, μια και καλή. Γιατί πήγε πολύ το βίντεο μακριά, δεν το ήθελα. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Τη Verona del Lostato, του αρχικού σιδηρόδρομου τη Ιταλία. Το Κουντόρο. Να το. Σιδηρομικό πλοίο τη Verona del Lostato. Αντική σιδηρόδρομη τη Ιταλία. Με σεβαστή στο Παλέρμο, στο Φικανικέρι στο Παλέρμο. Τώρα, αυτό εδώ το. Α λίγο και λίγο το όνομα. Σκύλα. Σκύλα που λέμε, όχι σκύλα που λέμε, τον μαλάκα που λέμε, α πούμε, μαλάκα λέμε σκύλα. Έχουμε γυναίκε αυτό. Μου λέει μια γυναίκα, σκύλα την άλλη. Κακιά και μαλακισμένα, α πούμε. Το όνομα είναι συγγνώμη τη βυζή, αλλά το όνομα είναι λίγο γελίο. Να ένα πλάνο του πλοίου. Α, έτσι. Τι πατάω. Το πάει πίσω. Να το. Γι' αυτό είχα σεβασμένο στο Φικαντιέρι. Είχα σεβασμένο στη Στάμπια. Και τελευταίο το Βίλα. Βίλα, έτσι λέγεται. Βίλα στο Παλέρμο. Να το. Αυτά έχουν σεβαστεί στο Βρήκαν κέρι στο ένα στο σημείο τη Στάμπια, το άλλο στο Παλέρμο, τα δύο στο Παλέρμο και το ένα στο σημείο τη Στάμπια. Λοιπόν, τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Τα πλοία. Άντε, ζούμε κι άλλο ένα. Έχω άλλα δύο να σα δείξω που τα ξέρω πολύ καλά. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη εταιρεία που μισή ώρα την κάποια τη γνωρίζετε, την Φρέντεν Όλσεν. Που είχε δύο πλοία που πήγαν και στην Ισπανία και στην Νορβηγία. Να το, αυτό εδώ είναι το πρώτο. Το Brabant,
Ναι, παλιό όνομα στην Φεντενόλ, στον Πράπαν και το Βασιλιά και το 1998 στην Αγκώνα στο Φικαντιέρι και το Μπάχερ που κατεβάστηκε επίση στο Φικαντιέρι στην Αγκώνα το 97. Τα υπόλοιπα τώρα είναι χωρίς ρόπλια που έχει συμβάσει το Φικαντιέρι. Τα οποία θα έπαιρνε πάρα περισσότερα βιβλία να μην είναι χωρίς ρόπλια, αλλά δεν θα το κάνω γιατί θέλω να βγούμε από το πόραμα και από, το, και από την ύλη μας. Αν μιλήσουμε για μια κοριζόπλη, θα αναλύσουμε θα μιλήσουμε και πάλι για το Φικαντιέρι. Απλά τώρα ήθελα να σα δείξω μόνο τα φέρει που έχει βάσει το Φικαντιέρι. Και τώρα πάμε για την ανάλυση του βίντεο μα. Το Φικαντιέρι να βάλει Ρόντριγκε. Που έχει βάσει πορθμία, φέρει, πολεμικά πλοία, αμυντικά σκάφη στην ουσία, γιορτ, σκάφη ανοσυχή και τα γνωστά ιδιοπτέρυγα. Τα ιδιοπτέρυγα, παιδιά, έχουν βάσει στην Αγγλία, την Νορβηγία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Όλα τα flying dolphins που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν απολογηθεί στην Ελλάδα έχουν καταστραφεί στο Οζοντονίσκε, στην Ουκρανία. Όπως και πολλά πλοία που έχουν έρθει από την Ιουγκοσλαβία, από την Ρωσία, έχουν καταστραφεί στην Ουκρανία, στο Ιλιτσεύσκ. Λοιπόν, είναι από τα πιο παλιά ναυπηγεία στην Ιταλία το Antenna Valley Rodriguez και ιδρύθηκε το 1897 από τον Λεοπόλδο Rodriguez και βρίσκεται στη Μεσίνη, που είναι νησί της Ιταλίας που σήμερα κάνουν και τα δρομολόγια τα Ferrovia dello Stato, τα πλοία, φέραμε και προηγουμένως. Όλα αυτά τα πλοία της Ferrovia dello Stato κάνουν δρομολόγια στην Μεσίνη και στο Villa San Giovanni. Στην χώρα Ιταλία. Μεταφέρουν τα βαγόνια στη Μεσίνη. Για τη σύνδεση στη Μεσίνη με την υπόλοιπη Ιταλία. Ξεπέρασε και πολλά. Η Ιταλία πέρασε πολλά την εποχή τον 20ο αιώνα. Γιατί είχαμε και το σεισμό τη Μεσίνη στο 8 που είχαμε 10.000 νεκρούς. Εξόντωσε την πόλη και εξόντωσε το μισό πληθυσμό τη Μεσίνη. Είχαμε και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δημιουργήθηκε η Ferrovia dello Stato που μετέφερε τα πλοία της με τους χαρικούς σιδηρόδρομους. Και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο γιος του Λεοπόλδο, ο Κάρλο, Κάρλο Ρόντριγκες, ξεκίνησε να κατασκευάσει τα πρώτα ιδιοπτέρυγα. Τι είναι τα ιδιοπτέρυγα? Είναι στην ουσία επιβατικά πλοία μικρού κυβισμού με μικρούς κινητήρες, τα οποία όμως έχουν πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στην Αγγλική θάλασσα. Δεν χρησιμεύουν για πλοία με μεγάλη δρομολόγια ανοιχτή θάλασσα. Α πούμε στην Ελλάδα, τα δρομολόγια που κάνουν τα ιδιοπτέρυγα κάνουν δρομολόγια από την Πειραιά στην Αίγινα, στον Πόρο, στην Ήδρα, στι Πέτσε, στην Νέα Σαγκίστα, στην Σαλαμίνα, στην Νέα Σαμουθράκη, Αλεξανδρούπολη, Ρίο Αντίριο ίσω, Παλούκια Πέραμα, αυτή ίσω. Βέβαια είναι πολύ δυνατά, καμία σχέση με τα βίπλα που κάνουν δρομολόγιο. Σαλαμίνα Πέραμα. Έχω μια πορεία πάντω. Γιατί τα δρομολόγια τη Σαλαμίνα έκανε μόνο αμφίβολα και όχι πραγματικά τελείω αγωγά. Εμάνε γιατί είναι πολύ σύντομο το δρομολόγιο και δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλα πλοία. Τα αμφίβολα είναι καλά γιατί είναι μικρά και βγαίνουν λίγου πιβάτε. Αν είσαι βγαίνουν μεγαλύτερο θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνουν το δρομολόγιο. Όταν τελείωσε ο πόλεμο, ο Κάρλο προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Φέντζερ Λομπάου για να ξεκινήσει από τότε το πτέρυχα. Και το πρώτο αναμειγήθηκε το 1956. Γι' αυτό σας λέω ότι τα ιδιοπτέρυγα έχουν τις ρίζες τους στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και στην Γαλλία έχουν και η Αγγλία έχει, και η Νορβηγία έχει, και η Γαλλία έχει. Βασικά η Γαλλία έχει τα hovercrafts και όχι τόσο πολύ αμφίπλωρα. Λοιπόν τώρα τα ιδιοπτέρια ήταν πολύ επαναστατικά πλοία. Γιατί στην ουσία είχαν και ανέσει εντό του πλοίου. Ήταν πολύ σταθεροποιημένα και είχαν άνεση επί του σκάφου, όπω το RCS 150, που χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου περιποίησης και τα οποία παράγονταν και στη Λίμνη Γκράντα, Κόμμα και Μαγκιόρε. Και στο πέραμα τη δεκαετία του 90, ο Ρόντριγκε παρήγαγε τα πρώτα μονόπλωρα. Ταχύπλα σκάφη. Ταχύπλα εννοώ για τις εταιρείες Σιρεμάρ, Σαρεμάρ, Τορεμάρ, Κάρεμάρ.
Και, μερικά του, και κάποια του κατοικών σιδηροδρόμων του σιδηροδιαλιστά του. Ένα παρήγγειο για την Μεντμάρ, ένα για την Σιρεμάρ, ένα για την Καρεμάρ, ένα για την Τορεμάρ, ένα δεύτερο για την Καρεμάρ και, ένα, και δύο για την Κορσίκα Φέρι. Και δύο για την Μόμπι Λάιν, για την Ναβάρμα, όπω λέγεται αλλιώ. Πάμε τώρα να δούμε πρώτα αυτά τη Ναβάρμα, για αλλιώ Μόμπι Λάιν. Πε όπω θε, δεν έχει σημασία. Για την Ναβάρμα να το πει και Μόμπι Λάιν να το πει, είναι σωστό. Δεν είναι τόσο λάθο, σωστό. Λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό. Το Μπάστια. Είχε ένα αδερφό πλοίο, παρόμοια χρησιμότητα. Παίρνει 650 επιβάτε και 100 πλοία, 100 αυτοκίνητα. Δεν είναι συνδρομικό, είναι ευεργετικό χρηματαγωγό. Νάτο. Μπάστια. Έχει ακόμα και σήμερα δρομολόγηση, σε άσχετο 94, στο Ρόντριγκες. Και το αδερφό του λέγεται Γυραγλιά. Θα διαβάστηκε στο Λιπέτα Λιγκούρε, στο Ρόντιγκες στην ουσία και μετά δόθηκε στη Λασπέτσια. Το έχω και σε τυπώσεις, το έχω τυπώσει ήδη και το έχω και σε φωτογραφίες του. Νάτο, Γυραγλιά, ένα αδερφόπλιο του Μπάστια. Και τώρα, ένα από τα πιο γνωστά πλοία που επέκτησε ποτέ η Moby Lines ήταν το Moby Love 2. Το Saint, για αλλιώς Saint Eloy. Το οποίο παρέμεινε για πολλά χρόνια ημιτελές. Γιατί το πηγή που το κατασκεύασε, το Peter Ligure, γιατί να βάλει Peter Ligure, παρέμεινε, έκλεισε, χαροκόπησε και συνέθηκε με το Rodriguez. Και έγινε εσύ με το Rodriguez, που ξέρουμε σήμερα. Δεν κατασκεύασε για τη Moby Lines, ούτε για άλλη ιταλική εταιρεία, κατασκεύασε για τη Shelling. Και συγκεκριμένα για τη Shelling και κυρίως όμως συγκεκριμένα για την Αγγελτέρε Λορέν Αλσάσε. Και σήμερα στην Ελλάδα είναι γνωστό ως Ποράδε Σταρ. Ανεμολόγια από το Βόλο στις Ποράδες. Νάτο, με τη Σίτζετς. Για πολλά χρόνια ήταν παραπλημένο στον Πειραιά. Μετά στο Πέραμα και στην Τραπετσόνα. Και μόλις το 2021 πουλήθηκε στην Σίτζετς και έκανε δρομολόγια όπως το ξέρουμε σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα χύπλα που είχα συμβάσει είδαμε τα βατικά. Αυτά είναι βατικά, όχι με τα αγωγά. Το Saint Eloy ήταν το Maya Yusan ή το Asus Father Star ήταν στο ρωμικό πλοίο. Έπαιρνε και στη διαδρομικά βαγόνια, ας πούμε. Λοιπόν τώρα, πάμε να δούμε λίγο τα χύπλα. Πάμε τώρα στην πρώτη στην Καρεμάρ. Με το πρώτο πλοίο που είναι το Isola de Procida. Βασκευάστηκε στο 1999. Είναι το χύπλο μόνοχουλ. Μονόπλωρο. Isola de Capra. Νησί της Κάπρα σημαίνει. Isola σημαίνει νησί. Σε ιταλικά. Isola de Capra είναι αυτό. Isola de Capri. Είναι ίσως του Capri στην ουσία και καλά. Είχε ωραία ονόματα. Πολύ ωραία ονόματα. Νάτο, καρεμάκι αυτό. Isola de Capri. Και το τελευταίο είναι το Isola de Vulcano. Που είναι παρόμοιο με το. Να στήσω μερικές φωτογραφίες του πλοίου. Υπάρχει άλλο ένα που έχει διαβάσει ο Rodriguez στην ιστορία του και είναι το. Θα το δούμε και στην επόμενη εταιρεία. Αυτά τα δούμε κάτι θα μιλήσουμε για τις εταιρείες της Ιταλίας. Τα ιταλικά ευρυντικά χρηματαγωγά. Γιατί και αυτά είναι τα χύπλα ευρυντικά χρηματαγωγά. Είναι παρόμοια φάση λοιπόν. Νάτο. Αυτό είναι. Το Isola de Vulcano. Ωραίο όνομα. Νήσο στο Βουλκάνο. Είναι και ηφαίστειο μάλιστα. Το Βουλκάνο είναι ηφαίστειο. Περιμένατε. Είναι ηφαίστειο. Τώρα η Καρεμάρ έχει ένα άλλο. Α, να το έχει κι άλλο εδώ. Νάτο. Το Isola de Pietro. Νάτο. Isola de Pietro. Είναι ταχύπλο. Δεν παίρνει αυτοκίνητα. Παίρνει μόνο επιβάτες. Είναι σαν τα τουριστικά που θέλουμε εμείς στην Ελλάδα. Νάτο. Για λίγο πήγε και στους κρατικούς σιδηροδρόμους και μετά πήγε στην αριθμό του εταιρεία. Για σεβαστή το 1992. Μα τι άλλο τώρα έχουμε, λοιπόν τα είδαμε αυτά. Είδαμε τον νήσο Καπρέα, νήσο Καπρί το είδαμε, νήσο Προσίδα το έχουμε πει, νήσο Βουλκάνο το έχουμε πει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Tindari Jet. Παρόμοιο με το προηγούμενο που είδαμε το Isola di Pietro. Προσπάθηκε το 99. Και ας δούμε και το Isola de Stromboli. Γιατί θέλω να σας το δείξω ότι είναι από τα πιο cool πλοία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πολύ όμορφα. Παμπάτσικα που λέω κι εγώ.
Είναι αυτή η δικιά μου έφραση, την οποία έχω για τα βίντεο μου. Λοιπόν, NATO, Ισόλα, τη Στρομπόλη, για την Σιρεμάρ. Έχουμε κι άλλα. Το Γκουίζο, επίσης για την Σιρεμάρ, NATO. Βασιλιάς και το 1993 στο Ρόντριγκες. Το Σκάτο που είναι αδερφό και τώρα έχει πάει για σκραπ. Περίεργο γιατί ήταν πολύ μικρό, ήταν πολύ νέο. Να το. Και το Κόζικα Εσπρές. Το είπε κανένα ακόμα και σήμερα ομολόγια στην Ιαπωνία. Και ένα αδερφό το έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι το Πάρο Τζετ. Που ξέρουμε σήμερα. Αυτά δεν καταλαβαίνω τι πήγαν έτσι. Αυτά είναι πολύ καινούρια. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και αυτό εδώ. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ είναι το σεβαστό το Φεκανκέρι. Είναι τα αδελφά πλοία, είναι διάσημα. Τα βάστηκε στο Ρίβε Τριγκόσο. Είναι αδελφά. Τα έχω και σε φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Capricorn, High Speed Craft Capricorn, το προηγούμενο που σας έδειξα. Αυτό εδώ είναι το High Speed Craft Scorpio, το οποίο είναι σήμερα το Terra Jet στην Ελλάδα, για τις Σίτζες, σήμερα το γνωρίζετε. Το High Speed Craft Taurus, που έχει πάει για σχεράπ, και το High Speed Craft Άγιες που επίσης έχει πάει για σχεδά. Είναι αδερφά πλοία Terra Jet. Θα τα βάλουμε και αυτά στο αρχείο. Σε φωτογραφίες. Λοιπόν, τα είδαμε όλα. Πραγματικά, στα έδειξα όλα. Δεν έχω να δείξω άλλα. Πραγματικά. Να δείξω άλλο ένα. Αυτό είναι το πτέρυγο. Να το. Αυτό είναι. Το High Speed Vessel Fabricia. Να το δείτε, στο Ρεμάρ. Λοιπόν, και ξέχασα το πιο σημαντικό, θα σα το δείξω. Είναι από τα αμένα μου ιταλικά πλοία. Αλλά βέβαια είναι πολύ μικρό. Εσύ σαν να παίρνει 500 βάτε. Αυτό είναι μικρό, το λεφτό άγγελε. Αυτό είναι τεράστιο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πλέον κάποια που παίρνουν 500 βάτε. Εμεί ίσα έχουμε βάτε που παίρνουν 500 βάτε, α πούμε. Λοιπόν, είναι το Lora di Abundo. Το οποίο είχαμε δει και το είχαμε μιλήσει για ιταλικά βεντικά και με τα ογά. Μια από κάτι μήνε. Είναι αυτό εδώ, της Μεντμάρ. Που παίρνει 500 βάτες και 124 αυτοκίνητα. Δεν έχει καμπίνες, είναι για εργαλεία τα ίδια. Ερμολόγια στο Στρομπόλι, Νάπολη, Παναρέα, Σαλίνα, Λιπάρι, Βουλκάνο. Πέρα ακόμα και σήμερα. Έχει πουληθεί στην Ρεμάρ. Να το. Λοιπόν, τα δάμε όλα. Τα δάμε όλα, δεν υπάρχει άλλο. Είμαι παιδιά. Αν χάσει να βάλω ένα τικ στο υλικό, λοιπόν, Απωνία αναλύσαμε, Ρόντιγκες αναλύσαμε, Απωνία αναλύσαμε. Αύριο αναλύουμε το Χουζούμερ στη Γερμανία. Πάρα μια φάση με το Ρόντιγκες, θα σε βάζει άγνωστα πλοία πέρα από την Γερμανία και την Ιταλία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Σήμερα μιλήσαμε για το ναυπηγείο Ρόντιγκες, ωραίο ναυπηγείο, έχω πολλά πλοία να βρω από αυτό. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!